Η κόπρος του Αυγία ποτέ δεν θα καθαρίσει σε αυτή τη χώρα. Αποδεικνύεται πλέον ότι δεν μπορεί να κρύψει η κυβερνητική πλειοψηφία την αλήθεια. Και ο το δικαστικό αγώνα συγγενών θες για Λιβύη και ειδικά για Τέμπη θα φέρει αποτέλεσμα. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έλεγα χθες, αυτή και μόνον. Έχει αυτοεξαιρεθεί ο Θάνος Πλεύρη που περιλαμβάνεται στη συμπληρωματική μήνυση. Εξαιρέθηκε και η ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι συνήγορο δύο οικογενειών θυμάτων. Και η ράπτη τελικά αναγκάστηκε σε αυτοεξαίρεση. Η ανικανότητά του χτυπάει κόκκινο. Ποτέ δεν θα τα βάλουν με αυτού που είναι η ρίζα του κακού πέντε χρόνια και λίγα μετράω, που μας έλεγαν ότι θα λειτουργήσουν κάμερες στα γήπεδα. Θα εκδίδονται προσωποποιημένα εστήρια, θα κλείσουν οπαδικοί σύνδεσμοι, λέγε, λέγε, τα ίδια πάλι. 200 προσήχθησαν, ε? ίσως να είναι και δικογραφίες ημιτελείς, που μπήκαν σε αρχεία, και μας παρουσιάζουν μια μοναδική έρευνα. 213. Δεν ήταν και οι βιαστές με το μύχο. Πού είναι οι ιερεύς, καναλάρχης, δημοσιογράφος και αλητινές. Και όλα αυτά συσκοτίζουν τα όσα μας περιμένουν. Με Τουρκία. Γιατί δεν παραδειγματίζονται. Είχα αναφέρει τις λεπτομέρειες σε προηγούμενα ρεπορτάζ. Πως η Μεγάλη Βρετανία τους έβαλε όλους στη θέση τους. Πως κάθονται στα οάτους και δεν τα σπάνε οι χουλιγκάνοι. Κοιτάξτε εδώ πως καμαρώνει και το δείχνει. Δημοσιογράφος στη Συνοδεία του Έρντογκαν και στη πρεσβεία. Το επεδείκνυε και στο μέγαρο Μαξίμου εντός. Εδώ τι βλέπουμε. Η αστυνομία να ζητάει προστασία από το έγκλημα. Και όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν είναι αυτό το έσχατο το έσχατο σημείο της πολιτικής σύψεως. Διαδηλώνουν οι αστυνομικοί και ζητούν προστασία από το έγκλημα. Είναι δυνατόν. Ναι, αφού τους έχουν δέσει τα χέρια και κακοπεί και δί, άλλο θα πει. Φτάνουν ενώπιον δικαιοσύνης και αφήνονται ελεύθεροι. Και όταν υποτροπιάσουν, πάλι οι αστυνομικοί θα τα ακούσουν. Ενδέχεται με την αποσία της αστυνομίας να δούμε γιάφκες περιοπής. Ποιος δεν καταλαβαίνει πλέον ότι αν δεν υπάρξει ενδελεχής έρευνα η οποία να βρει τα συγκοινωνούντα δοχεία και των χουλιγκάνων με αυτούς τους αντιξιωστές με ποινικό έγκλημα, με σε ό,τι θέλεις. Είναι όλοι τους συνδεδεμένοι, οργανωμένοι σου λέει. Όλοι αυτοί φανατίζονται από τα κανάλια των επιχειρηματιών των ποδοσφαιρικών ομάδων. Μόνον ένας Γιώργος Βαρδινογιάννης. Θέλησε να απεμπλακεί από τους οργανωμένους, να τους καταργήσει. Βρήκε τείχο. Το αποτέλεσμα γνωστό εξήλθε του ποδοσφαίρου η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Οι ακριμένες ειδήσει έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση εγκράψου κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια Πάση θυσία, εδώ.